Η πορεία δεν είναι εύκολη. Η διαδρομή είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ κουραστική, πολύ κοπιώδης. Αλλά όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί και ειδικά όταν έχουμε επισκέπτες, εινοτουρίστες στο εινοποιείο μας, όλα αυτά ξεχνιόνται. Η τρίτη στάση του οδηπορικού εινοτουρισμού, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Τουρισμού τον Ιούλιο του 2021 στη Σαντορίνη και συνεχίστηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους στη Δυτική Μακεδονία, έγινε στην ΕΜΕΑ και στο κτήμα Λαβαζάνη. Τα πρώτα projects λοιπόν θα είναι η νέα εικαστική ταυτότητα του Food and Drink, η οποία θα οριστικοποιηθεί σε περίπου 3 μήνες, ο σχεδιασμός ενός γαστρονομικού φεστιβάλ στην Πελοπόννησο, ο οποίος θα υλοποιηθεί αυτή την τουριστική περίοδο, θα ξεκινήσει, αν είναι δυνατόν, αρχές της τουριστικής σεζόν και επευελπιστούμε τις τελευταίες εκδηλώσεις, τα τελευταία events να κρατήσουν και μέχρι τον Νοέμβριο μήνα. Μου δόθηκε το 1993 η δυνατότητα και η ευκαιρία να έρθω εδώ, να παράσω ένα μικρό εινοποιείο και σιγά σιγά βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή, να φτάσουμε να φτιάξουμε αυτό το εινοποιείο και να φτιάξουμε και έναν πολύ ωραίο παμπελώνα γύρω από αυτό. Το τριήμερο πρόγραμμα με θέμα ένα ταξίδι στον Ίνο, στο χρόνο, συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Είχε αντικείμενο την ανάδειξη της δυναμικής και των ευκαιριών ανάπτυξης που δημιουργεί ο Ίνο-τουρισμός, σε συνδυασμό με άλλες μορφές τουριστικής δραστηριότητας για την ελληνική περιφέρεια. Εδώ βρίσκομαι 30 χρόνια στην ΕΜΕΑ. Να πω ότι είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από πάρα πολύ παλιά. Ξεκίνησε από τον πατέρα μου το 1946. Έχουμε περάσει τα 70 χρόνια. Εγώ, για να ακολουθήσω αυτή τη δουλειά, σπούδασα χημεία και οινολογία και σαν νέο οινολόγο με τραβούσε πάντα αυτή η περιοχή. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικό workshop από επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους και με πολυετή εμπειρία στον χώρο αφιερωμένο στο τερουάρ της περιοχής της Νεμαίας, πατρίδας της φημισμένης ποικιλίας Αγιοργήτικου, γνωστού και ως αίμα του Ηρακλή. Και έχουμε μια καθαρή έκφραση του Αγιοργήτικου, χωρίς την επίδραση της Βελανιδιάς εδώ. Από τη χρονιά του 2021, από όσο θυμάμαι, είναι μια πολύ καλή χρονιά. Και αν δείτε τώρα εδώ.